Φίλες και φίλοι, μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Σαββίδης, είναι πρόεδρος του Σωματείου Orenti Action, αλλά και ο ιδρυτής αυτού του υπέροχου του αθλήματος του προσανατολισμού που το έφερε ο ίδιος στην Κύπρο πριν 12 χρόνια, σωστά τα λέω. Πριν 12 χρόνια επίσημα, το 2010, αν και προηγουμένως είχαμε αγώνες, ξεκινώντας από το 2007, αλλά ήταν ανεπίσημα. Σχεδιάσαμε αρχικά ορισμένους χάρτες, κάναμε μερικούς αγώνες οι οποίοι ήταν περισσότερο παιχνίδια παρά πραγματικοί αγώνες. Όταν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο αυτόν επίσημα, ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2010. Αμέσως μετά μπήκαμε μέσα στην Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, οπότε η Ομοσπονδία εμπετονομάστηκε Ομοσπονδία Ορειβασίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού. Τα επόμενα βήματα ήταν να αποκτήσουμε διεθνή διάσταση, διεθνή εκπροσώπηση. Οπότε η Ομοσπονδία μας εντάχθη σε τρεις ξένες ομοσπονδίες, τρεις ευρωπαϊκές, δύο ευρωπαϊκές και μία διεθνή. Η πρώτη ήταν η International Orienteering Federation, η δεύτερη ήταν η Μεσογειακή, που ήταν χώρες της Μεσογείου, και η τρίτη ήταν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έκτοτε συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές τις ομοσπονδίες, λαμβάνουμε μέρος στους αγώνες, τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως και στην Διεθνή Ομοσπονδία Προσανατολισμού. Πλούσια δράση, σχεδόν πάνω από μια δεκαετία τώρα. Λοιπόν, με τελευταίο αυτό το υπέροχο event που έγινε τώρα εδώ, είμαστε σήμερα στην τελευταία μέρα των αγώνων, στο Cyprus International Orienteering Festival. Εδώ στα Λεύκαρα σχεδόν ολοκληρώνονται οι αγώνες. Πες μας τις εντυπώσεις σας, 230 αθλητές από το εξωτερικό. Από όλο τον κόσμο, ναι. Είχαμε τον πρώτο αγώνα, τον διεθνή αγώνα, yeah. International Orienteering Festival, που έγινε πριν 2,5 χρόνια περίπου. Yeah. Δυστυχώς όμως η επιδημία δεν μας επέτρεψε να κάνουμε πολλούς αγώνες ενδιάμεσα. Ο πρώτος είχαμε περισσότερους, είχαμε πάνω από 300 άτομα και ελπίζαμε αυτή τη φορά να έχουμε πάνω από 400 επίσης, αλλά δυστυχώς λόγω του πολέμου ακυρώθησαν πάρα πολλές συμμετοχές από την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεύτερον από την επιδημία, οπότε περιοριστήκαμε στα 250, που είναι ένα σημαντικό αριθμό. Είναι ένα πενθήμερο φεστιβάλ. Την πρώτη φορά έγινε στην επαρχία Λεμεσού. Ναι. Καλύψαμε τις περιοχές της επαρχίας Λεμεσού. Αυτή την περίπτωση καλύπτουμε την επαρχία Λάρνακας. Τέσσερις περιοχές, τέσσερις αγώνες, στον Κόνο, στο Μαθιάτη, στα Λεύκαρα, όπου ήταν δασικές περιοχές. Και πάντα τελειώνουμε με το sprint, όπως λέγονται, αγώνες ταχύτητας, που γίνονται μέσα σε δομημένο περιβάλλον, αντί σε φυσικό περιβάλλον. Άλιστα. Γι' αυτό σήμερα είναι η τελευταία αγώνα, γίνονται οι απονομές. Είναι σύντομος αγώνας, δεν περιμένουμε να πάρει παραπάνω από 15-20 λεπτά για τον κάθε αθλητή να τον τελειώσει. Ενώ σε άλλους αγώνες, στο φυσικό περιβάλλον, είναι μεταξύ 45 λεπτά και μια ώρα. Άρα είναι μεγαλύτερες αποστάσεις, αρκετά χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη είναι 2-3 χιλιόμετρα. Είναι θέμα ταχύτητας πλέον. Μάλιστα. Ο κόσμος που έλαβε μέρος, πώς το βρήκε? Είναι ενθουσιασμένοι, διότι η Κύπρος έχει το μεσογειακό φυσικό περιβάλλον, που είναι παντελώς διαφορετικό από το ευρωπαϊκό. Εδώ δεν βλέπεις τα πυκνά δάση που βλέπεις στην Ευρώπη. Ένα λίγο πιο, ναι. πιο κάτω. Ναι. Εδώ έχουμε περισσότερο undulated, δηλαδή κυλιόμενο φυσικό περιβάλλον με χαμηλή βλάστηση, που τους δυσκολεύει πολλές φορές, διότι έχουμε μια αγκάθια και είναι δύσκολο να πλοηγηθείς μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Είναι όμως ποικίλιο όμως, διότι μπορεί να είσαι στον κόνο που είσαι δίπλα από τη θάλασσα και παίρνεις αυτό το όμορφο τοπίο. Ναι. Την επόμενη στιγμή είσαι σε ένα πυκνό δάσος, την τρίτη στιγμή είσαι σε ένα παραδοσιακό χωριό όπως τα Λεύκαρα. Άρα βλέπεις, έχουμε αυτή την ποικιλία της μορφολογίας τόσο του εδάφους όσο και ναι. των δεδομένων περιοχών, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και επίσης, αν προσέξετε, τους αγώνες τους κάνουμε αυτή την περίοδο, το χειμώνα. Όπου στην Ευρώπη είναι πάγος, χιονίζει, η θερμοκρασία είναι κάτω από το 0, έτσι προτιμούν να έρθουν σε μεσογειακό κράτος, σε μεσογειακή περιοχή και να απολαύσουν και τον καιρό μας και τη φύση. Κάμερα είναι τζομή. Δεν τις γυρίζεις τη δράση. Έτσι να είσαι, ακίνητος. Λοιπόν, πες μου
Επόμενη, πείτε μου, επόμενη ο προγραμματισμός που έχετε στα σκαριά για να κάνετε. Η προγραμματισμή μας είναι συνεχής. Στόχοι μας είναι να διαδώσουμε το άθλημα στα παιδιά, στην νεολαία. Δεν ενδιαφερόμαστε τόσο στο αγωνιστικό τμήμα, όσο στο κοινωνικό. Κοινωνικό, ψυχαγωγικό. Ναι. Θέλουμε τα παιδιά και τον νέο κόσμο να μαθαίνει να διαβάζει χάρτες. Δυστυχώς είναι μια δεξιότητα η οποία δεν υπάρχει στα σχολεία. Για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν και χάρτες μεγάλης κλίμακας, όπου τα παιδιά μπορούν να πληγηθούν και να μάθουν να τους χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η πρώτη μας αποστολή, αν θέλετε. Το άθλημα αυτό, ο λόγος που θα το διαδώσουμε στα σχολεία, έχει αρκετά πλεονεκτήματα που δεν τα έχουν τα άλλα αθλήματα. Πέραν από τη φυσική άσκηση που δίδει στο παιδί μέσα στο φυσικό περιβάλλον, του δίδει την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Δηλαδή, όταν κινείσαι και τρέχεις, δεν μπορεί να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Είσαι συγκεντρωμένος στο χάρτη και στην αποστολή σου, να τελειώσεις τη διαδρομή. Δεύτερον, αναπτύσσει την περιφερειακή όραση στο παιδί. Δηλαδή, κοιτάζει δεξιά-αριστερά συνεχώς. Δηλαδή, ερευνά το περιβάλλον. Το τρίτον, βοηθά στην αυτοσυγκέντρωση, όπως είπα, δεν μπορεί να το μυαλό σου ταξιδεύει αλλού. Τέταρτον, αναπτύσσει τη μνήμη. Δηλαδή, πού ήμουν, πού είμαι και πού πάω. Δηλαδή, πρέπει να κρατήσει τη μνήμη του ολόκληρο το δρομολόγιο μέχρι να τερματίσει. Αυτές τις δεξιότητες τις αναπτύσσει με αυτό το άθλημα. Και είναι δεξιότητες ζωής αυτές. Δηλαδή, αν αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες της μνήμης, της παρατηρητικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης, μπορεί αυτές τις δεξιότητες να τις εφαρμόσεις σε οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα μέσα στη ζωή σου. Αυτό. Η δεύτερη αποστολή μας είναι να καλύψουμε όσο περισσότερους χάρτες μπορούμε στην Κύπρο, τόσο σε φυσικό περιβάλλον όσο και σε δομημένο περιβάλλον. Και έχουμε αρκετούς. Έχουμε αρκετούς χάρτες οι οποίοι είναι διεθνούς επίπεδου, πολύ δύσκολες περιοχές και είναι για ελίτ, για αθλητές. Έχουμε απλούς χάρτες για παιδιά και για ανθρώπους και για οικογένειες που θέλουν να έρθουν να πάρουν μέρος σε μια δραστηριότητα. Και να σημειώσω εδώ ότι πολλές οικογένειες έρχονται από την πλευρά της ψυχαγωγίας. Για να πάρουν το χάρτη, να περπατήσουν με την ησυχία τους σε ένα χωριό όπως τα Λεύκορα, να βρουν τα σημεία, να το χαρούν, διότι μια από τις μεγαλύτερες χαρές είναι να βρεις το σημείο. Ήβρα το κοντρόλ, λένε. Ήβρα το κοντρόλ. Δηλαδή είναι μια επιτυχία, μια συνεχής επιτυχία, η οποία τη χαίρονται και οι οικογένειες, τη χαίρονται και τα παιδιά. Χωρίς καμία βία, χωρίς καμία πίεση, χωρίς αγωνιστική διάθεση, έτσι έρχονται πάρα πολλές οικογένειες και κάναμε αγώνες για οικογένειες και για σχολεία. Άρα εξελίσσεται από αυτήν την άποψη. Από αυτήν, ναι. Ναι. Πες μας πού μπορούν να σας βρουν. Θα μας βρουν στην ιστοσελίδα, δύο ιστοσελίδες στο Facebook. Η μια ονομάζεται Orient Action Orienteering in Cyprus και η δεύτερη είναι το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο και συνεχώς εμπλουτίζεται και μια τρίτη ιστοσελίδα στο Facebook ονομάζεται Cyprus Orienteering. Και εκεί όλες οι πληροφορίες, όλα τα προγράμματα μας, τα πάντα είναι εκεί. Δεν μπορούν να κάνουν ένα like και να παίρνουν την πληροφόρηση από εκεί. Αγαπητέ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και γιατί όχι να μεγαλώσει και να διευρυνθεί αυτό το υπέροχο άθλημα. Σε ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς που μας δώσετε την ευκαιρία να το προβάλλουμε στον κόσμο. Ευχαριστώ.